μπορέσαμε με την τεχνολογία να τα βρούμε. Ξεκινήσαμε με το βίντεο από την πόλη του Wuhan στην Κίνα, εκεί όπου ξεκίνησε η όλη ιστορία με την πανδημία του κορονοϊού. Εχθές το βράδυ, τα μεσάνυχτα της Τρίτης, και ο αποκλεισμός της πόλης τελείωσε μετά από 76 ολόκληρες ημέρες. Και η πόλη του Wuhan εόρτασε αυτήν την άρση του αποκλεισμού με ένα laser show, ένα light show, και είδαμε κάποιες εικόνες πολύ όμορφες, οι οποίες κυκλοφόρησαν, μεταδόθηκαν από την πόλη του Wuhan. Και βέβαια είδαμε και τη χαρά των ανθρώπων, οι οποίοι τη νύχτα ξεχύθηκαν στους δρόμους, πολλοί από αυτούς είχαν 76 ημέρες να βγουν έξω από τα σπίτια τους, και σήμερα αρχίζει σιγά σιγά η ζωή στην πόλη να παίρνει τους κανονικούς της ρυθμούς. Να καλωσορίσουμε τώρα στην παρέα και τον Άγιο Σιγκαπούρης. Καλησπέρα σας. Καλό βράδυ στο Hong Kong και στη Σιγκαπούρη. Καλησπέρα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Καλημέρα στην Αμερική. Από όπου και αν μας παρακολουθείτε, τις ευχές μας, τους χαιρετισμούς μας όλους τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν μέσα από το Facebook. Ελπίζουμε σήμερα να ακουγόμαστε καλύτερα, να είναι λυμμένα τα τεχνικά προβλήματα. Είμαστε όλοι στο διαδίκτυο, οπότε όλα τα δίκτυα είναι φορτωμένα. Και ξεκινήσαμε με ευχάριστα νέα, γιατί αυτές τις μέρες που είμαστε ελεύθεροι περιορισμένοι σε καιρούς καραντίνας, το ότι πλέον τα καμία μας γκρεμίζονται και οι περιορισμοί ελαττώνονται, είναι ένα καλό νέο. Και το Wuhan, όπως έκανε την αρχή τη δυσάρεστη, κάνει και την ευχάριστη τώρα αρχή, να δείχνει ότι τα δύσκολα μάλλον περάσανε και με λίγο προσοχή δεν θα ξανακυλήσουμε, δεν θα πάμε πάλι πίσω στα δύσκολα. Πριν από μια εβδομάδα, πιλωτικά είχε ανοίξει περιορισμένο το μετρό. Από χτες το βράδυ, όλη η πόλη πλέον βρίσκεται σε μια σχετική κανονικότητα. Και λέω σχετική κανονικότητα, γιατί όλοι οι περιορισμοί δεν έχουν λήξει, έτσι δεν είναι, Άγιο Hong Kong? Ναι, δεν έχουν λήξει όλοι οι περιορισμοί. Αυτό θα γίνει σταδιακά. Το ευχάριστο για την πόλη του Wuhan, αυτό που είπαμε και πριν, και για την ευρύτερη περιοχή στο Wuhan, γιατί το Wuhan είναι μια μητροπολιτική πόλη και περιβάλλεται από άλλες 16 πόλεις στην επαρχία του Χουμπέι στην Κίνα. Το ευχάριστο γεγονός ήταν η άρση του αποκλεισμού, γιατί υπήρχε ένα πολύ αυστηρό lockdown σε ολόκληρη την πόλη. Αυτό ήρθε χτες το βράδυ τα μεσάνυχτα, αλλά σταδιακά θα αρχίσουν από σήμερα να υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία θα είναι λίγο αυστηρά, γιατί θα πρέπει να ελέγχονται οι πολίτες, να παίρνουν θερμοκρασίες και βέβαια να υπάρξει και κάποια πρόβλεψη για τα καταστήματα τα οποία θα ανοίξουν. Ήδη το αεροδρόμιο, η πρώτη πτήση σήμερα το πρωί προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Wuhan, αλλά όλοι οι επιβάτες θα τους παίρνουν θερμοκρασία. Και θα υπάρχουν και άλλα μέτρα. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι επειδή υπάρχει ο φόβος, γιατί σε λίγες μέρες θα ανοίξουν και πολλά σημεία εισόδου από την Κίνα προς το Hong Kong, παραδείγματος χάρη, το Hong Kong σήμερα έλαβε πιο αυστηρά μέτρα για τους επισκέπτες που θα έρχονται στο Hong Kong, ακόμα και για αυτούς που είναι μόνιμοι κάτοικοι στο Hong Kong. Απλέον στο αεροδρόμιο, εκτός από τη θερμοκρασία, αλλά και το σχετικό χαρτί με πληροφορίες για την υγεία του κάθε επιβάτη που πρέπει να συμπληρώνει ο κάθε ταξιδιώτης, θα γίνεται και ένα τεστ. Θα τους οδηγούν στην Expo, που είναι λίγα λεπτά απόσταση με το τρένο από το αεροδρόμιο, και εκεί θα γίνεται το τεστ και σε 3 ημέρες θα έχουν αποτελέσματα. Βέβαια, όποιος ταξιδεύει προς το Hong Kong, 14 ημέρες θα πρέπει να μείνει υποχρεωτικά καραντίνα στο σπίτι του. Και ίσως στην Ελλάδα δεν γνωρίζουν ότι όταν εννοούμε καραντίνα στο σπίτι, υπάρχει και τρόπος εκεί να ελέγχεται. Γιατί η αστυνομία σου φοράει ένα ειδικό βραχιολάκι στο χέρι, το οποίο ελέγχεται μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό, και έτσι η αστυνομία ξέρει ανά πάσα στιγμή που βρίσκεσαι και είναι πολύ εύκολο να ελέγξει τις κινήσεις σου, αν είσαι μέσα στο σπίτι, αν έχεις βγει έξω από αυτό ή αν τελικά έχεις σπάσει την καραντίνα, να ψάξει να σε βρει. Να πούμε ότι δεν έχουμε κατοικίδιο, γιατί ακούγεται μάλλον ένας βόμβος από την επιστροφή των
των μικροφώνων, αλλά μας ρωτάνε αν έχουμε κάποιο κατοικίδιο μαζί μας. Δεν έχουμε κάποιο κατοικίδιο. Η κατάσταση και στη Σιγκαπούρη είναι παρόμοια. Δυστυχώς, ένα κλίμα επισκεπτών που επέστρεψαν πίσω από την Ευρώπη και κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο δημιούργησε έντονα προβλήματα με αποτέλεσμα να ανέβουν τα κρούσματα και στη Σιγκαπούρη. Οπότε η Σιγκαπούρη να πάρει περισσότερα περιοριστικά μέτρα. Και αυτό έφερε μεγαλύτερο πρόβλημα, αφού είχαμε και κάποιες πηγές από κρούσματα από κάποια οικοδομή, από κάποιους χώρους που είναι εργάτες εκεί, και οπότε ο ένας μαζί με τον άλλον δημιουργούσε παραπάνω, κολλούσε ο ένας τον άλλον, οπότε δημιουργήθηκαν αρκετά κρούσματα, με αποτέλεσμα να έχουμε την αύξηση και φυσικά τα μέτρα να είναι delivery ή να το πάρει για το σπίτι, το φαγητό, δεν μπορεί να φάει σε εστιατόριο και βέβαια δεν μπορεί κάποιος να ταξιδέψει ούτε στο Χονγκ Κονγκ και στη Σιγκαπούρη αν δεν είναι μόνιμος κάτοικος, δεν υπάρχει έννοια του τουρισμού, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος για να επιστρέψεις και ακόμα και να είσαι μόνιμος κάτοικος ή να έχεις άδεια παραμονής, θα πρέπει να επιστρέψεις υπό όρους και προϋποθέσεις. Μία από αυτές είναι η 14ήμερη καραντίνα που είναι στο σπίτι σου. Στη Σιγκαπούρη δεν έχουμε το βραχιολάκι όπως το Χονγκ Κονγκ, ή το Χονγκ Κονγκ, αλλά όμως θα πρέπει να έχεις ανοιχτό το κινητό σου 24 ώρες το 24ωρο, γιατί ανατακτέα σε χρονικές στιγμές σε παίρνουν βιντεοκλήση για να θερμομετρήσουν, να πάρεις τη θερμοκρασία και να την δώσεις δύο φορές την ημέρα, αλλά και να βεβαιώσουν ότι δεν έχεις φύγει από το σπίτι σου. Να πούμε ότι στα μέρη κατοικά μας στην Ασία σχεδόν τα πάντα έξω από το σπίτι βιντεοσκοπούνται. Στους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικία, τους δρόμους. Οπότε έχει μακρυνθεί από την αστεία του. Αυτό θα είναι πολύ εύκολο να το δει κάποιος αστυνομικός από τις κάμερες ασφαλείας. Οπότε εύκολα θα έρθουν να σε μαζέψουν και να σε επιστρέψουν πίσω στο σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι ο φόβος που υπάρχει αυτή τη στιγμή και στο Χονγκ Κονγκ αλλά και στις άλλες χώρες της Αποανατολής είναι όσοι έρχονται από τη Δύση. Τα περισσότερα κρούσματα, το 70% των νέων κρούσματων που έχουν καταγραφεί στο Χονγκ Κονγκ είναι άνθρωποι, κυρίως είναι Χονγκονέζοι, οι οποίοι έχουν το Χονγκονέζικο διαβατήριο ή την ταυτότητα, οι άνθρωποι που δουλεύουν στο Χονγκ Κονγκ, οπότε είναι permanent residents, μόνιμοι κάτοικοι, έχουν έρθει από τη Μεγάλη Βρετανία και γι' αυτό προσπαθούν να αυστηροποιήσουν τα μέτρα ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν αυτά τα νέα κρούσματα τα οποία δυστυχώς έχουν έρθει απ' έξω πλέον και έχουν φέρει αυτή την δύσκολη κατάσταση κυρίως στις χώρες της Αποανατολής αυτή τη στιγμή. Να πούμε όπως μας δηλώνουν, αυτό με το βραχιολάκι, το σύστημα, αρχίζουν να το εφαρμόζουν και στην Κύπρο. Για τους ανθρώπους που επιστρέφουν πίσω και πρέπει να περάσουν την καραντίνα των 14 ημερών. Ενδιαφέρον αυτό, σαν ενδιαφέρουσα πληροφορία. Η αλήθεια είναι ότι το Ιουχάν δείχνει έναν δρόμο λίγο πιο ελπιδοφόρο, ότι με πολύ μεγάλη δυσκολία, αφού εκεί πέρα τα πράγματα ήταν πραγματικά δύσκολα και είχαμε δει πολύ σκληρές εικόνες, ανθρώπους που τους φέρανε με το ζόρι να τους βάλουν μέσα στο σπίτι, επιτρεπόταν μόνο ένας από κάθε οικογένεια να βγαίνει για συγκεκριμένες ώρες, μια φορά την εβδομάδα ή μια φορά τις 4 ημέρες για να πάρει τα απαραίτητα, ώστε να μπορεί να υπάρχει τροφοδοσία για κάθε οικογένεια. Οπότε υπήρχε καραντίνα ουσιαστικά και απόλυτος περιορισμός μέσα στην οικία του καθενός. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να βγει έξω άνθρωπος, εκτός από την τροφοδοσία που γινόταν με ειδικές άδειες. Και να βλέπουμε εικόνες ότι αρχίζει το πράγμα να επιστρέψει σε μια κανονικότητα, δίνει κουράγιο σε όλους και κυρίως στην Ευρώπη και στην Αμερική, που τώρα ζούμε ίσως στην στιγμή του πικ, τη στιγμή που το πρόβλημα είναι ακόμα πιο έντονο. Και ας ελπίσουμε ότι ο Θεός θα βάλει το χέρι του και θα μας βοηθήσει όλους ώστε να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε με τα λιγότερα δυνατά θύματα, αλλά και ακόμα πιο γρήγορα. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρχει δεύτερο και τρίτο κρούσμα, δηλαδή με το καλοκαίρι, με τον τουρισμό ή αργότερα το Σεπτέμβριο, ότι θα έχουμε πάλι υποτροπές και ο ιός θα μπορέσει να ξανάρθει. Νομίζω μπορούμε
και σήμερα να πούμε σε όσους μας παρακολουθούν και να τους ενημερώσουμε ότι προετοιμάζουμε για την Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα να υπάρχει μια πνευματική παρηγοριά για όλους όσους βρίσκονται στην Άπο Ανατολή, για τους Ορθοδόξους, και δεν θα έχουν τη δυνατότητα λόγω των περιοριστικών μέτρων να προσέλθουν σε ναούς και να εορτάσουν και να συμμετάσχουν στις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος και του Πάσχα. Προετοιμάζουμε λοιπόν την διαδικτυακή μετάδοση αυτών των ακολουθιών. Θα μπορέσουμε να βρεθούμε σε έναν ιερό ναό και να τελέσουμε εκεί τις ιερές ακολουθίες και από εκεί να πραγματοποιείται η μετάδοση των ιερών ακολουθιών. Προσπαθούμε να γίνεται στα αγγλικά όσο είναι δυνατόν, όπως κάνουμε και στις ενορίες μας όταν βρισκόμαστε στο Χονγκ Κονγκ, στη Σιγκαπούρη ή σε άλλες χώρες, ώστε οι ντόπιοι να μπορούν να συμμετέχουν και να καταλαβαίνουν. Βέβαια, έχουμε τονίσει ότι αυτό είναι μια παρηγοριά, γιατί δεν μπορεί να νοηθεί λατρεία μες στην Ορθόδοξη Εκκλησία μέσω διαδικτύου. Αλλά είπαμε και τονίσαμε πολλές φορές ότι αυτή είναι μια περίοδος μεγάλης ανάγκης, είναι μια περίοδος πανδημίας, ένα γεγονός πρωτόγνωρο για όλους εμάς. Εμείς οι γονείς μας, ακόμα και οι παππούδες μας, δεν έχουν ζήσει κάτι τέτοιο, αφού η τελευταία φορά που ο πλανήτης έζησε κάτι τέτοιο ήταν το 1920 με την Ισπανική γρίπη, πριν από 100 χρόνια δηλαδή. Και η κατάσταση και η ανάγκη είναι αυτή που κάνει σε πολλές χώρες να υπάρχει αυτό το λεγόμενο lockdown και να υπάρχουν αυστηρά περιοριστικά μέτρα, ακόμα και στις θρησκευτικούς χώρους. Και βέβαια δεν είναι μόνο για μας τους χριστιανούς, γιατί μερικοί νομίζουν ότι υπάρχει ένας διωγμός εναντίον της Εκκλησίας. Λοιπόν, θα πρέπει μάλλον να ενημερώσουμε κάποιους για να ξέρουν ότι από σήμερα, παραδείγματος χάρη, ξεκινάει ο εορτασμός του Εβραϊκού Πάσχα. Στις 23 Απριλίου θα ξεκινήσει το Ραμαζάνι, που είναι μουσουλμανική θρησκευτική εορτή. Σε χώρες λοιπόν μουσουλμανικές ή σε χώρες όπως είναι το Ισραήλ, υπάρχουν περιοριστικά μέτρα, έχουν ληφθεί περιοριστικά μέτρα για τους αντίστοιχους θρησκευτικούς χώρους. Οπότε λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε εμείς οι χριστιανοί μόνο ότι διωκόμαστε, γιατί αναγκαστικά θα πρέπει να κλείσουμε για λίγες εβδομάδες στους ναούς μας, έστω και αν είναι αυτή η μεγάλη για μας εορτή της Μεγάλης Εβδομάδος και του Πάσχα, του Πάθους και της Αναστάσεως του Κυρίου μας, αφού και οι μουσουλμάνοι και οι Εβραίοι θα πάθουν το ίδιο, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, με την έννοια ότι ο κάθε ένας αυτή τη στιγμή θα πρέπει όχι μόνο να διαφυλάξει τον εαυτό του, αλλά να διαφυλάξει και αυτόν που βρίσκεται δίπλα του. Και αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας είναι κοινός σε οποιαδήποτε φυλή και αν ανήκει κάποιος, σε οποιοδήποτε θρήσκευμα και αν ανήκει κάποιος, σε οποιοδήποτε Θεό και αν πιστεύει κάποιος. Έτσι λοιπόν αγωνιζόμαστε όλοι μαζί και τα μέτρα είναι για όλους μας και να που δίνεται μια ευκαιρία αυτές οι μεγάλες θρησκευτικές εορτές τριών θρησκειών του Ιουδαϊσμού, του Χριστιανισμού και του Ισλάμ να βρίσκονται πολύ κοντά και όλοι να υφιστάμεθα τα ίδια περιοριστικά μέτρα, αλλά και όλοι να δίνουμε από κοινού τον ίδιο αγώνα και να έχουμε την ίδια ελπίδα για ζωή μέσα σε αυτήν την περίοδο της πανδημίας. Έχετε απόλυτο δίκιο, Άγιε Κονγκόνγκ. Να σκεφτείτε ότι σήμερα έχουμε τα περισσότερα κρούσματα μέσα σε μια ημέρα στη Σιγκαπούρη, 142 κρούσματα, που αυτό φέρνει τη Σιγκαπούρη σε δύσκολη θέση. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και ο φόβος στους ανθρώπους. Στη Σιγκαπούρη δυστυχώς υπήρχαν κρούσματα σε προτεσταντικές εκκλησίες που είχαν συναθρήσεις, αλλά και σε μουσουλμανικά τεμένη. Και αυτό έφερε την κυβέρνηση να κλείσει όλους τους θρησκευτικούς χώρους και να μην μας δώσει τη δυνατότητα. Ας το δούμε όχι σαν τιμωρία, ας το δούμε σαν θυσιαστική πράξη αυτό το πράγμα αγάπης προς όλους τους συνανθρώπους μας, μένοντας εμείς υγιείς και προστατεύοντας και τον υπόλοιπο κόσμο να παραμείνει, με υγεία και χωρίς να κολλήσει κανένας. Γι' αυτό το λόγο θα κάνουμε οικονομία φέτος και θα προσπαθήσουμε μέσω του διαδικτύου, με τους τρόπους της τεχνολογίας, όσο αυτοί μας επιτρέπονται, να μεταφέρουμε αυτό το κλίμα και με την ελπίδα και την προσευχή, ας είναι λόγος προσευχής, να μείνουμε όλοι γεροί
και του χρόνου να γιορτάσουμε πραγματικά πρέπει το Άγιο τις Άγιες αυτές τις μέρες, τις μέρες των παθών και της Αναστάσεως. Και να είναι έτσι μια Ανάσταση για όλο τον πλανήτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα η οποία ζούμε. Έχουμε αυτά τα ελπιδοφόρα νέα από την Κίνα, που μια πόλη από όπου ξεκίνησε όλη η ιστορία σήμερα επανέρχεται όσο είναι το δυνατόν σε μια κανονικότητα. Και για αυτούς είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή και αλλαγή ελπίδα που δίνει σε ολόκληρο τον κόσμο. Και βέβαια έχουμε και μπροστά μας αυτήν την μεγάλη θρησκευτική περίοδο και εορτή της Μεγάλης Εβδομάδος και του Πάσχα για μας τους χριστιανούς, τους Ορθοδόξους, γιατί οι Ρωμαιοκαθολικοί γιορτάζουν ήδη τη βδομάδα που διανύουμε και την Κυριακή που έρχεται, πρόκειται να γιορτάσουν το Ρωμαιοκαθολικό Πάσχα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει την επόμενη εβδομάδα και έτσι και εμείς λοιπόν είμαστε στον καιρό της προετοιμασίας για αυτήν την μεγάλη εορτή. Με το καλό και με υγεία να γιορτάσουμε όλες αυτές τις Άγιες ημέρες. Αν η τεχνολογία μας επιτρέπει, θα είμαστε Άγιο Χονγκ Κονγκ εδώ για να μπορούμε να κρατάμε έστω και για λίγο συντροφιά και να νιώθουμε ότι είμαστε όλοι παρέα και να σας ευχαριστήσουμε και μια ακόμα φορά για τις ευχές σας, τις καλησπέρες σας, τις όμορφες γραμμές, τις όμορφες λέξεις που αφιερώνετε για όλους εμάς και μας δηλώνετε από διάφορα μέρη του κόσμου, από την Ελλάδα, από την Ασία, από την Αμερική, ότι είστε υγιείς, χαιρόμαστε γι' αυτό και προσευχόμαστε γι' αυτό και ελπίζουμε έτσι να συνεχίσουμε και γρήγορα να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία και να μπορούμε όπως παλιά να χαμογελάμε χωρίς φόβο. Νομίζω ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε όσους φίλους βρέθηκαν μαζί μας και απόψε και να τους ευχαριστήσουμε γιατί ήταν κοντά μας και κάναμε αυτή τη διαδικτυακή παρέα και μπορέσαμε έτσι λιγάκι να δούμε ο ένας τον άλλον. Ελπίζω σήμερα η φωνή του Αγίου Συγκαπούρης να ακούστηκε λίγο δυνατότερα από ό,τι εκτές. Και να μην είχαμε... Από ό,τι μας γράφουν νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερος ο ήχος. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ σε όλους.